Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει μόλις εγκρίνει 12 σχέδια επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού, 12 σχέδια τα οποία θα παρουσιαστούν με κάθε λεπτομέρεια την ερχόμενη Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στη σελίδα του Υφυπουργείου στο Facebook, η ώρα 10 το πρωί. Πρόκειται για 10 σχέδια χορηγιών, κάποια από τα οποία έτρεξαν και την περασμένη χρονιά, κάποια είναι εντελώς καινούργια ή με βελτιώσεις. Οι βασικοί τους στόχοι, οπωσδήποτε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Αναφέρομαι φυσικά, κατά παράδειγμα, στις παραλίες μας, στα σημεία που είναι προσβάσιμα για άτομα με κινητικές δυσκολίες κτλ. Δεύτερος στόχος, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, διαχρονικός στόχος για το Υφυπουργείο. Τρίτος στόχος, η αναβάθμιση ή ακόμα και η δημιουργία υποδομών για τις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι τα καταδυτικά κέντρα, η ποδηλασία, η τοξοβολία, οι χώροι για προπονήσεις, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Τέταρτος στόχος, η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στα ορεινά, στην Ήπεθρο και στις ακριτικές περιοχές. Πέμπτος στόχος, η στήριξη των επιχειρήσεων ή και προσώπων που ασχολούνται με την εινογαστρονομία ή με τη χειροτεχνία μέσω ενός πάρα πολύ καλού προγράμματος επιχορηγήσεων για εργαστήρια. Και τελευταίος στόχος, η ψηφιακή μετάβαση όσων ασχολούνται με τις ειδικές μορφές τουρισμού, ιδιαίτερα των τουριστικών γραφείων της χώρας μας. Σε αυτό το σημείο να πω για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά τα σχέδια θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, στην σελίδα του Υφυπουργείου στο Facebook, η ώρα 10 το πρωί, και θα δοθούν και τα ονόματα των λειτουργών που χειρίζονται το κάθε σχέδιο. Άρα, μια πρόσκληση προς όλους και όλες τις ενδιαφερόμενες και επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους φορείς του τουρισμού ότι έχει εγκριθεί και με βούλα πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση του Υφυπουργείου Τουρισμού για έκτακτο σχέδιο κινήτρων προς οργανωτές ταξιδίων από το εξωτερικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου, ούτως ώστε να δώσει όθηση στον τουρισμό μας από νωρίς φέτος. Πρόκειται για μια επιχορήγηση της τάξης των 2,5 ευρώ αναδιανυκτέρευση, ανοιχτό για οργανωτές ταξιδίων, μικρούς, μεγάλους, από όλες τις χώρες, με ελάχιστα κριτήρια εισόδου, άρα είναι πάρα πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε οργανωτή ταξιδίων να μπει σε αυτό το πλάνο. Αυτά λοιπόν από το Υφυπουργείο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.